κάτι έχουμε εμείς εδώ. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο Πόπη, αυτό το οποίο υποθέτω θα έρθουν και θα μας πούνε, είναι ότι θα ζητήσουν επιμήκυνση της, του χρόνου προσαρμογής. Αυτό θα το κάνουν. Βέβαια υπάρχει μια ιδιορυθμία. Το Μάρτιο του 2012 το IMF πρότεινε στην Ελλάδα να υπάρξει επιμήκυνση. Πρόταση? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Υπήρξε πρόταση το Μάρτιο του 2012 προς πρόταση προς την ελληνική κυβέρνηση να υπάρξει επιμήκυνση στον χρόνο προσαρμογής και η ελληνική κυβέρνηση το αρνήθηκε. Για ποιο λόγο αρνήθηκε? Διότι θεώρησε, σύμφωνα με τα έγγραφα τα οποία υπάρχουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και είναι στη διάθεσή μας, η ελληνική κυβέρνηση είπε ότι θα φανεί ανακόλουθη και ενδεχομένως θα εκνευρίσει τους συμμάχους της στην Ευρώπη. Αυτό θέλω κάποιος να μας το εξηγήσει. Νομίζω ότι θα το θέσουμε ως ερώτημα, λοιπόν, και στους καλεσμένους μας, στους πολιτικούς που θα έχουμε σε λίγο. Κάτι, δεν ξέρω πώς θα το δείξεις. Θα μου δώσεις λίγο να το συγχρονίσω για να μπορέσουμε να το δούμε στον αέρα. Ακριβώς εδώ, σε αυτό το σημείο, σε μέμο το οποίο έχει γράψει η ομάδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για εσωτερική χρήση, το οποίο στη συνέχεια... Λοιπόν, είναι η 19η σελίδα από τις 232 σελίδες. Η 18η νομίζω. Ναι, νομίζω ότι είναι η... 18η σελίδα είναι, στο κομμάτι για τη δημοσιονομική προσαρμογή. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πολιτική και οικονομική πια για να υπάρχει αυτό το έγγραφο. Και είναι απαράδεκτο το ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις και η ελληνική κυβέρνηση αυτό δεν το είπε στον ελληνικό λαό. Συνεχίζουν με την ίδια, με τον ίδιο ρυθμό που λέγανε αναλήθειες, συνεχίζουν να το κάνουν. Να ήταν η κυβέρνηση Παπαδήμου, θέσατε... Το Μάρτιο, ναι, κυβέρνηση Παπαδήμου, την οποία στηρίζανε και οι δύο κυβερνήσεις και τα δύο μεγάλα κόμματα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατίας, μάλιστα.